Είχε πάει στην πλατεία από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ περίπου. Και όταν ήρθα εγώ από το χωριό, του έκανα μια παρατήρηση. Άργησε το παιδί μου, του λέω να έρθεις, και ήταν μέσα στην ένταση. Και μου είπε, εγώ πάω να φύγω, γιατί έχω δουλειά. Του λέω, πού θα πας τέτοια ώρα. Του λέω, εδώ το σπίτι του λέω, θα κλειδώσει του λέω, το βράδυ. Δεν μπορεί να πηγαίνεις όπου θες, σαν ήλικος. Εκεί λοιπόν ήρθαμε σε μια ένταση, άρχισε με έβριζε, με ακύρωνε σαν πατέρα, μου έλεγε εκφράσεις ακατονόμαστες, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω εδώ στον αέρα. Με έχει χτυπήσει εδώ. Πέσαν τα άλλα τα αδέρφια του επάνω, ο γιος μου μεγάλος που είναι το παιδί μεγαλύτερο από αυτόν. Τσακωθήκανε, πλακωθήκανε και η κόρη μου μαζί. Και την ώρα που έγινε αυτή η ένταση, πέσανε κάτω. Τον έπιασα εγώ από την μπλούζα από εδώ να το συγκρατήσω και σκίστηκε η μπλούζα του. Ούρλιαζε, φώναζε. Με αποτέλεσμα να μου λένε τα παιδιά ότι μπαμπά, άστον να φύγει, να δούμε πού θα πάει. Αυτό ήταν όλο το περιστατικό. Του άνοιξα την πόρτα, σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στην πλατεία. Και από ό,τι έμαθα εκεί από κάποιους εκεί πέρα, ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, θα το πω εντός εισαγωγικών. Οι οποίοι συμβούλευσαν το παιδί σε συνεννόηση με τη μητέρα του, γιατί τηλεφωνήθηκε. Έπεσε κάτω το παιδί και έκανε διάφορα. Έπεσε κάτω και χτυπιόταν. Αυτό ήταν. Χτυπιόταν. Καλέσαν τον ασθενοφόρο και από ό,τι έμαθα ήρθε και το πήρε το ασθενοφόρο και το πήρε στο Καλαμαντάνιο. Δεν είχα πει ότι έχει μια ιδιαιτερότητα σεξουαλική. Το δέχεστε. Αυτό το έχουμε δεχθεί από χρόνια, όχι τώρα.